Τι θα γίνει με αυτούς τους δαιμονισμένους τους ανέμους? Πράγματι λοιπόν, μας ταλαιπωρούν αυτοί οι βοριάδες από εχθές. Έχουμε πολύ δυνατές, έτσι, πολύ μεγάλες εντάσεις του βοριά σε μεγάλο μέρος της χώρας μας. Φτάνουμε τα 9, 10, ακόμη και τα 11 μποφόρ, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή προς το κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Εκεί λοιπόν έχουμε τις πιο έτσι υψηλές εντάσεις των βοριάδων. Θα κρατήσουν αυτοί οι άνεμοι και σήμερα, τουλάχιστον μέχρι και αργά το απόγευμα βράδυ, και ιδιαίτερα θα λέγαμε για την περιοχή της Κρήτης αλλά και των Δωδεκανήσων. Εκεί λοιπόν θα επιμείνουν οι βοριάδες μέχρι και το βράδυ σήμερα, με εντάσεις κοντά στα 7-8 τοπικά, ακόμη και 9 μποφόρ. Θα αρχίσουν να υποχωρούν σιγά σιγά από αύριο τις πρωινές ώρες και θα πάμε έτσι σε μια έτσι ομαλοποίηση του καιρού από αύριο, κυρίως το μεσημέρι και μετά, για τα πιο νότια θαλάσσια γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα καιρικά φαινόμενα, περιμένουμε κάποιες βροχές στην περιοχή των Κυκλάδων αλλά και στην Κρήτη. Έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης. Θα αρχίσουν και εδώ πάλι τα φαινόμενα να υποχωρούν από αύριο τις πρωινές ώρες, για να μιλήσουμε πλέον για μια πιο ουσιαστική βελτίωση του καιρού. Κάνει κρύο αρκετό, ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα, με τον υδράκιο όμως να σημειώνει σταδιακή άνοδο. Από το μεσημέρι θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 14 με 15 βαθμούς. Καλύτερες οι συνθήκες αύριο και μεθαύριο, καθώς θα πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο, θα ανέβει ακόμα περισσότερο θερμοκρασία. Θα προσεγγίσουμε τους 16 με 18 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Φαίνεται δηλαδή πλέον ότι βρισκόμαστε στα τελευταία έτσι στάδια αυτής της κακοκαιρίας που φέρνει τους πολύ δυνατούς βοριάδες, που έχουν δημιουργήσει και σημαντικά προβλήματα. Από αύριο πλέον θα μιλάμε για βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές. Ξέρετε, προβληματίζει, κύριε Μαρουσάκη, και το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, αυτό το οποίο λέει: χειμώνας είναι, χειμωνιάτικο πρέπει να είναι το σκηνικό του καιρού, χρειαζόμαστε και το χιόνι, χρειαζόμαστε και την βροχή, διότι πρέπει να πάμε παρακάτω, διότι πρέπει και η γη να πάρει αυτό το οποίο της αναλογεί ως μερίδιο από τη βροχή. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, με τις καλλιέργειες και όλα τα υπόλοιπα. Με το κρύο, τέλος πάντων, να ψοφήσουν, όπως έλεγε η γιαγιά μου, τα μικρόβια της γης, έτσι ώστε να πάρει η φύση και πάλι τα πάνω της με την άνοιξη. Αλλά αυτές οι ακρότητες είναι που μας προβληματίζουν πολύ περισσότερο. Δηλαδή, μιλάμε για τους ανέμους, τους πολύ δυνατούς, τους θυελώδεις. Χθες το βράδυ είχε τόσο εκοκοσάλι έντονο, και πριν από λίγο έλεγα ότι η δύναμη του χαλαζιού ήταν τόση που σε ένα στούντιο το οποίο έχει μια πολύ ισχυρή ηχομόνωση, περνούσε ο ήχος από την της πτώσης του χαλαζιού πάνω στα εξωτερικά τζάμια εδώ στο στούντιο του 984, γιατί έχω την τύχη να βρίσκομαι σε στούντιο με θέα. Και λέω, τι είναι όλο αυτό το ακραίο φαινόμενο? Χθες το βράδυ έβλεπα από το παραθύρι του σπιτιού μου να είναι στρωμένο το κοκοσάλι, το χιόνι πάνω από τα αυτοκίνητα. Μου έκανε εντύπωση. Ναι, ακριβώς, το χιονοχάλαζο, όπως λέτε πολύ σωστά. Είναι λοιπόν αυτές οι ακραίες καιρικές μεταβολές που έχουν να κάνουν βέβαια και με την κλιματική αλλαγή, με την έννοια ότι όταν έχουμε περιόδους με πολύ αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές και κατεβαίνουν ψυχρές αέριες μάζες από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, αυτή η σύγκρουση των αερίων μαζών δημιουργεί αυτά έτσι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Όσο πιο μεγάλες είναι θερμοκρασιακές διαφορές ανάμεσα στη θερμή και την ψυχρή αέρια μάζα, τόσο πιο έντονα είναι τα φαινόμενα, και αυτό βέβαια το βλέπουμε μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, να γίνεται όλο και πιο έντονο γενικότερα στη χώρα μας. Είναι αυτό που λέμε ότι δυστυχώς τα επόμενα πολλά χρόνια θα έχουμε, ας πούμε, έτσι αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων. Εκεί δηλαδή που μπορεί να έχεις 18, 20, 22 βαθμούς, να πηγαίνεις απότομα στους 0 βαθμούς, εκεί που έχεις τον ήλιο να βλέπεις ξαφνικά πλημμύρες ή ακόμη και χιονοπτώσεις. Θα πρέπει να θωρακιστούμε απέναντι βέβαια σε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί όπως όλα δείχνουν θα πρωταγωνιστήσουν, ας πούμε, τα επόμενα χρόνια και στη χώρα μας, και συνεχώς θα γίνεται λόγος για αυτές τις ακραίες καιρικές μεταβολές. Το να θωρακιστούμε, νομίζω ότι απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, ότι μάλλον είναι μήνυμα ή προειδοποίηση προς την πολιτεία και τις υπηρεσίες της πολιτείας, ότι θα πρέπει να κάνουν το καλύτερο δυνατόν για να μην βρισκόμαστε σε κίνδυνο όλοι μας. Αν και βέβαια και τα πιο οργανωμένα κράτη παρουσίασαν προβλήματα με τις κακοκαιρίες. Δηλαδή, αν εμείς φωνάζαμε με το χιονιά ότι είχαν κλείσει οι δρόμοι, ότι δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, όποιος έβλεπε τι γινόταν και παρακολουθούσε σε άλλα κράτη που έχουν και την εμπειρία, που συχνά πυκνά συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, βλέπανε τεράστιες ουρές αυτοκινήτων εγκλωβισμένων, πολλή ώρες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος και πάει λέγοντας, έτσι.
Ακριβώς, δυστυχώς με τις δυνάμεις της φύσης δεν μπορεί να τα βάλει ο άνθρωπος. Αυτό μπορούμε να κάνουμε είναι να μετριάσουμε όσο το δυνατό γίνεται αυτές τις συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων, είτε αυτό έχει να κάνει με έναν καύσωνα, είτε έχει να κάνει με μια ακραία βροχόπτωση ή με μια ακραία χιονόπτωση. Πρέπει κάθε φορά βέβαια να ακολουθούμε και τις οδηγίες της πολιτείας, να μην υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα και να μπορούμε να περάσουμε όσο το δυνατό πιο ανώδυνα αυτές τις καιρικές μεταβολές που, όπως είπαμε και προηγουμένως, δυστυχώς θα αυξάνουν. Αυτές οι έντονες καιρικές μεταβολές θα αυξάνουν τη συχνότητα εμφάνισής τους τα αμέσως επόμενα χρόνια. Μέχρι βέβαια να μπορέσει και η φύση να εξορροπήσει αυτές τις αλλαγές που είτε προέρχονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα είτε και από την ίδια τη φύση, μιας και αυτές έτσι οι ακραίες μεταβολές έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν. Προσπαθεί κατά κάποιο τρόπο το περιβάλλον, η ατμόσφαιρα να εξορροπήσει αυτές τις θερμοκρασιακές αντιθέσεις που δημιουργούνται είτε από την ανθρώπινη δραστηριότητα είτε και από άλλους παράγοντες που βρίσκονται έξω από την ατμόσφαιρα. Πάντως, κύριε Μαρουσάκη, επειδή το έχετε καταλάβει ότι αν δεν το πω δεν θα το χωνέψω και θα πνιγώ, να είσαστε προσεκτικοί στο σύνολό σας και εσείς οι μετεωρολόγοι, γιατί το ακούσαμε και αυτό μέσα στα υπόλοιπα, ότι δεν δώσατε και ακριβείς προβλέψεις για το ποια ώρα θα ρίξει το χαλάζι στη γειτονιά μου, ποια ώρα θα ρίξει το χαλάζι στην Αττική και το χιόνι στην Αττική Οδό, ποια ώρα θα βρέξει στο Ηράκλειο και ποια ώρα θα βρέξει στα Χανιά. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα και έχετε μερίδιο ευθυνών και το ξέρετε, κύριε Μαρουσάκη. Δυστυχώς, να σας εξηγήσω, αυτό βέβαια θα πρέπει να το ξέρουν και στην πολιτεία που διαχειρίζονται αυτά τα θέματα. Η πολιτεία ότι δεν φτάνει να κάνει κρεμαστάνι. Τα μετεωρολογικά μοντέλα δίνουν μια εκτίμηση της εξέλιξης του φαινομένου χρονική και χωρική, από εκεί και μετά όμως δεν πάβει να είναι μια εκτίμηση, μια προσομοίωση. Άρα λοιπόν θα υπάρχουν σίγουρα και αποκλίσεις ως προς τη χωρική έτσι, έκταση μπορεί να λάβει η χώρα ένα μετεωρολογικό φαινόμενο και ως προς τη χρονική διάρκεια του, ακόμη και ως προς την έντασή του. Από τη στιγμή που υπάρχει μια προειδοποίηση και μάλιστα στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε και πολλές ημέρες πριν, θα έπρεπε να υπάρχει μια οργάνωση, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η διαφορά του να χιόνισε, ας πούμε, 2-3 ώρες νωρίτερα από το να χιόνισε 2-3 ώρες αργότερα. Η ετοιμότητα θα έπρεπε να υπάρχει. Η ετοιμότητα είναι ετοιμότητα και θα πρέπει κάθε φορά να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καιρικές μεταβολές. Η γιαγιά μου έλεγε ότι δεν φτάνει η αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια. Η πολιτεία ότι δεν έφτανε, τα κάνει κρεμαστάρια. Ευχαριστώ, κύριε Μαρουσάκη. Δυστυχώς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά.